Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας που μου δίνει την ευκαιρία να προσέλθω στην Βουλή και να παρουσιάσω τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι μια στάση αρχής. Δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου η στάση από την πρώτη ημέρα όταν και είχαμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του κράτους του Ισραήλ. Η δε θέση μας για το Παλαιστινιακό είναι σαφής, διαρκής, συνεπής και είναι η λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η στάση αρχής κατεγράφει ήδη την επαύριο της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και στηρίχθηκε στα 5 σημεία τα οποία παρουσιάσαμε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και στον Αραβικό κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Καθηγητά, ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης και 27ης Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, τα 5 σημεία τα οποία πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση ενσωματώθηκαν εξ ολοκλήρου, κατά τρόπον ώστε τα συμπεράσματα να δομηθούν πάνω σε αυτές τις 5 προτάσεις. Απερίφραστη καταδίκη της Χαμάς, κλίση να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς όρους όλοι οι όμηροι, η έμφαση στο δικαίωμα της άμυνας εντός του ανθρωπιστικού δικαίου, η σημασία της προστασίας των αμάχων, η συνεπής ταχεία ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας και η διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την λύση της κρίσης. Κατά τούτο, η ελληνική διπλωματία ήταν εκείνη που στην ουσία συνεισέφερε θετικά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, να σας αναφέρω για το ζήτημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θέσατε, ότι η ελληνική στάση δεν ήταν στάση καταψήφισης. Ήταν στάση αποχής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα. Και ο λόγος που τηρήθηκε η στάση αυτή από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το γεγονός ότι δεν περιελήφθη μέσα στο ψήφισμα στοιχειώδες και αυτονόητο, κατά την άποψή μας, περιεχόμενο, το οποίο έχει να κάνει πρώτα και πάνω απ' όλα με την απερίφραστη καταδίκη των τρομοκρατικών ενεργειών και της απάνθρωπης μεταχείρισης κάθε ολοκληρία και ειδικά της 7ης Οκτωβρίου εντός του κειμένου του ψηφίσματος, όπως επίσης το δικαίωμα της αυτοάμυνας εντός του διεθνούς δικαίου και ιδίως του ανθρωπιστικού δικαίου. Εξάλλου, η στάση μας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής του ψηφίσματος αυτού ήταν εξαιρετικά δημιουργική. Εγώ ο ίδιος, μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από την ψήφιση του σχετικού ψηφίσματος, ήμουν σε διαρκή επαφή με τους ομολόγους μου του αραβικού κόσμου και ιδίως με τον ομόλογό μου από την Ιορδανία, ο οποίος ήταν και ο επισπεύδων του σχεδίου ψηφίσματος, προσπαθώντας να προτείνω θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν ουσιαστικά προσελκύσει και τα υπόλοιπα κράτη τα οποία δεν υπερψήφισαν. Η στάση μας, κύριε καθηγητά, παραμένει μια στάση συνολικά ανθρωπιστική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι για τον ανθρωπιστικό διάδρομο που μόλις αναφέρατε, δια της θαλασσίας οδού απευθείας στη Γάζα, πράγματι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεννόηση με ομόλογες κυβερνήσεις, ιδίως της Κύπρου και της Γαλλίας. Ήμασταν σε συνεννόηση και με το Ισραήλ, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη όδευση του διαδρόμου αυτού. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα έργο με εξαιρετικά μεγάλη τεχνική δυσκολία, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν υφίσταται ασφαλής λιμένας στη λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να μπορεί με ασφάλεια να καταπλέψει το οποιοδήποτε πλοίο. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα αυτοτελώς και πέρα από την βοήθεια την οποία συνεισφέρει μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει ήδη δρομολογήσει την βοήθεια προς την λωρίδα της Γάζας. Τη Δευτέρα το πρωί θα αναχωρήσει σε 130 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο θα έχει στοιχειώδη, δηλαδή τρόφιμα, νερό και φάρμακα, τα οποία αμέσως θα διοχετευθούν στη λωρίδα της Γάζας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Καθηγητά. Καταρχάς, θα ήθελα και για την καταγραφή να επισημάνω ότι η στάση της πλεύσης ελευθερίας ήταν εξαιρετικά παραγωγική και δημιουργική, ιδίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ανθρωπιστικού διαδρόμου. Η ίδια η Πρόεδρος με κάλεσε για να μου
αναφέρει ότι θα είναι στη διάθεση και της ελληνικής κυβέρνησης η όποια βοήθεια θα μπορούσε να υπάρξει στο πλαίσιο αυτό και είναι σημαντικό η ελληνική εθνική στάση να παραμένει μια στάση ανθρωπιστική, ενεργή, δημιουργική και ωφέλιμη ανεξαρτήτως των όποιων υποκείμενων διαφορών έχουμε σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Με κάθε σεβασμό, κύριε καθηγητά, δεν υφίσταται καμία στάση ισορροπίας, ούτε κάποια στάση συμψηφισμού. Εμείς δεν θα έρθουμε ποτέ να πούμε πόσα είναι τα παιδιά τα οποία χάθηκαν και πόσοι είναι οι άμαχοι οι οποίοι επλήγησαν. Δεν υπάρχει χρώμα, δεν υπάρχει εθνικότητα στους νεκρούς. Είναι μια καταστροφή την οποία αυτονοήτως δεν μπορεί να δεχθεί κανένας άνθρωπος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να την απορροφήσουμε συναισθηματικά και ψυχικά. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας επισημάνω το εξής. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Οφείλουμε, κύριε καθηγητά, να καταδικάσουμε απερίφραστα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις, κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια στην τρομοκρατία η οποία επήλθε την 7η Οκτωβρίου και η οποία συνέβαλε ουσιοδός στο να έχουμε την σημερινή κατάσταση. Εγώ θέλω να επισημάνω με έμφαση ότι η ελληνική κυβέρνηση θα παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ενεργή και δημιουργική. Βεβαίως και δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Θα μου επιτρέψετε, διερμηνεύοντας και την πρόθεση του Πρωθυπουργού, όπως ετέθη εδώ την Τετάρτη στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε για την ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, να πούμε επακριβώς ότι η σημερινή κατάσταση έχει υπερβεί τα αναγκαία όρια. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν μιλήσαμε, κύριε καθηγητά, για δικαίωμα αυτοάμυνας, ήμασταν η πρώτη και μόνη χώρα που είπαμε ότι το δικαίωμα αυτό είναι εγγενές στο κράτος, είναι ένα υπαρξιακό, αν θέλετε, δικαίωμα του κάθε κράτους αναγνωριζόμενο από το διεθνές δίκαιο, πλην όμως οφείλει να ασκείται εντός του διεθνούς δικαίου. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα εμείνουμε και θα επανέλθουμε σε ό,τι δε αφορά το κομμάτι της ενεργούς διπλωματίας στο ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ότι εμείς προσπαθούμε κάθε μέρα έτσι ώστε και διαβλοί να υπάρξουν και διαρκής και βιώσιμη ανθρωπιστική βοήθεια και να υπάρξει μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποσυμπίεση και αποσυμφόρηση της έντασης. Εχθές είχα ο ίδιος προσωπικά επικοινωνία με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπορέλ, έτσι ώστε να παρέχουμε τις δικές μας υπηρεσίες για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Θα συνεχίσουμε μία εξωτερική πολιτική αρχών υπέρ του ανθρωπισμού, υπέρ του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επί της αρχής να τοποθετηθώ σε κάτι το οποίο αναφέρατε. Μία τρομοκρατική επίθεση, ακόμη και αν γίνεται για απελευθερωτικούς σκοπούς. Με κάθε σεβασμό θα μου επιτρέψετε να πω ότι κανένας σκοπός δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Διότι μνημονεύσατε ότι ακόμη και αν είναι για απελευθερωτικό σκοπό, η τρομοκρατία κλπ. Όταν μιλάμε σήμερα, κυρία καθηγήτρια, για το ζήτημα το οποίο έχει ενσκύψει, να θυμόμαστε ότι έχουμε περισσότερους από 200 ομήρους οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Και εμείς από την πρώτη στιγμή ήρθαμε και κάναμε τη διάκριση μεταξύ της Χαμάς και του Παλαιστινιακού λαού. Όταν όμως βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση στην οποία υφίστανται όμηροι, δηλαδή στην πραγματικότητα καταπιέζεται, παραβιάζεται με τον πιο ομό και κοινικό τρόπο η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χρησιμοποιούνται άνθρωποι ως διαπραγματευτικά όπλα στη διπλωματία, κυρία καθηγήτρια. Με κάθε σεβασμό θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ δεν μπορώ να νομιμοποιήσω καμία δράση της τρομοκρατίας για οποιαδήποτε παραγωγικά αίτια και αν γίνονται. Να σας πω συγκεκριμένα στα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε. Την Παλαιστινιακή Αρχή, όπως εκπροσωπείτε, είχαμε την ευκαιρία και ο Πρωθυπουργός και εγώ να την δούμε και να συζητήσουμε. Ο Πρωθυπουργός είδε τον Παλαιστίνιο ηγέτη, τον Μαχμούτ Αμπάς, στο Κάιρο. Θυμίζω ότι η ελληνική αντιπροσωπεία παραστάθηκε με έναν μικρό αριθμό ευρωπαϊκών κρατών στο Κάιρο, στην διάσκεψη η οποία συγκλήθηκε. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Αμπάς και εγώ βρίσκομαι σε διαρκή επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο ομόλογό μου. Επιπλέον, δε, εγώ συνάντησα
και τους πρέσβεις και επιτετραμένους όλων των αραβικών χωρών, οι οποίες, θέλω να το επισημάνω και αυτό, ήταν ικανοποιημένες από την στάση αρχής την οποία ετήρησε η ελληνική κυβέρνηση. Για το ζήτημα του Αγίου Πορφυρίου είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με την ευκαιρία άλλων επίκαιρων ερωτήσεων και τοποθετήσεων που έκανα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Εγώ ο ίδιος ονομαστικά, επώνυμα και συγκεκριμένα κατεδίκασα την συγκεκριμένη επίθεση. Ο κύριος Καζαμίας θα το θυμάται, διότι ήταν απάντηση στην δική του επίκαιρη ερώτηση. Εγώ ίδιος μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ και ζήτησα η προστασία των αμάχων και ιδιαιτέρως των χώρων θρησκευτικής λατρείας να τηρείται απαρέγκλιτα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση από τον ΟΗΕ, τα είπαμε προλίγου, θα ήθελα να προσθέσω σε όσα αναφέρατε ότι πράγματι 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερψήφισαν και 19 κράτη δεν υπερψήφισαν. Εξ αυτών, τα 4 κατεψήφισαν την πρόταση η οποία ήλθε από την Ιορδανία και 15 κράτη-μέλη απήχαν από την ψηφοφορία. Ο λόγος για τον οποίο απήχαν ήταν το γεγονός ότι το ψήφισμα όπως εμφανίστηκε ήταν ατελές. Και ήταν ατελές επειδή απέλειπαν συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, όπως είναι η παντάπαση, καθ' ολοκληρία καταδίκη της τρομοκρατίας εντός του κειμένου του ψηφίσματος. Όπως ήταν η ρητή αναφορά σε ομήρους οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται παρανόμως και κατά παραβίαση κάθε έννοιας ανθρωπιστικού δικαίου. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη και όπως πρέπει αναφορά στο ζήτημα του Μεσανατολικού. Και να καταλήξω, κυρία καθηγήτρια, λέγοντας το εξής. Ουδής παραγνωρίζει το γεγονός ότι επί Μακρόν υφίσταται το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Και σε αυτό ακόμη η ελληνική κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ σαφής. Δεν ήρθαμε ποτέ να πούμε ότι έχει αλλάξει η δική μας στάση, η εθνική στάση, όπως βεβαίως δεν έχει αλλάξει και η στάση της διεθνούς κοινότητας. Εμείς εμένουμε στο ότι θα πρέπει να υπάρξει λύση του Μεσανατολικού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δύο κράτη στα όρια τα συνοριακά του 1967 και με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εμένουμε σε αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια και χρήση αμάχων για την εξυπηρέτηση αυτού του θεμητού σκοπού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να επισημάνω επί της αρχής ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να τοποθετηθώ για τα θέματα αυτά ακριβώς στη βάση των επίκαιρων ερωτήσεων που μου ετέθησαν. Κυρία καθηγήτρια, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται, είναι απολύτως αυτόφωτη και αυτοδύναμη και είναι στάση αρχών. Για όσο χρόνο εγώ θα βρίσκομαι επικεφαλής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θέλω να διαβεβαιώσω στο Σώμα ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία παρέκκληση από οποιαδήποτε αρχή εξωτερικής πολιτικής που είναι εθνική εξωτερική πολιτική και δεν θα γίνει απολύτως καμία απόκληση από τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Εν προκειμένου, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω δύο μικρά πράγματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη στάση μας, διότι επανήλθατε στη στάση μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είμαι πεπισμένος ότι έχετε διαβάσει το συγκεκριμένο ψήφισμα. Από το ψήφισμα αυτό, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, απουσιάζουν κρίσιμες συνιστώσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταγράφονται. Διότι τα ψηφίσματα παράγουν πολιτικές και οι πολιτικές έχουν σημασία για τους λαούς. Και θα επανέλθω στο ότι οι θάνατοι, κυρία καθηγήτρια, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν εθνικότητα. Θα πρέπει να είμαστε επί της αρχής αυστηροί σε ό,τι αφορά κάθε επίθεση, κάθε βία, κάθε απάνθρωπη μεταχείριση και καθ' ολοκληρίαν κατά της τρομοκρατίας. Ξέρετε, επισημαίνεται πολλές φορές ότι η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ισραήλ παράγει τέτοιου τύπου γεγονότα. Καλό είναι να μην υπάρχουν συμψηφισμοί. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε νομιμοποίηση έμεση επειδή διατηρείται αυτή η κατάσταση. Δέχομαι το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να τοποθετείται σε ό,τι αφορά
το αίτημα το οποίο έχει, το εύλογο, δίκαιο και ιστορικά απολύτως τεκμηριωμένο αίτημα να έχει Παλαιστινιακό κράτος. Έχει περάσει από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί σχεδόν από το σύνολο των κρατών μελών του οργανισμού. Παρά τα αυτά, καμία απολύτως ιστορική απαρχή δεν μπορεί να δικαιολογήσει τρομοκρατική δράση. Το επισημαίνω με έμφαση. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή 19 κράτη δεν υπερψήφισαν, τα 2/3 των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα αυτό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι όλα αυτά τα κράτη-μέλη έχουν μία φιλοϊσραηλινή, φιλοατλαντική στάση. Είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται ότι από το ψήφισμα αυτό απέλειπαν συγκεκριμένα πράγματα που θα το καθιστούσαν πολύ πιο ωφέλιμο και πολύ πιο δίκαιο. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν καταψηφίσαμε. Και το λέω γιατί είναι σημαντικό, διότι η καταψήφιση προσμετράται, η αποχή δεν προσμετράται για την εξαγωγή της πλειοψηφίας των 2/3. Σε σχέση με τον ανθρωπισμό, εμείς, κυρία καθηγήτρια, θέσαμε το ζήτημα της ανθρωπιστικής παύσης, που είναι αναγνωρισμένη από το διεθνές δίκαιο. Το θέσαμε και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και εγώ διαρκώς, ακόμη και σήμερα, επιμένουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκα στο ότι το δικό μας σχέδιο ήταν εκείνο που υιοθετήθηκε στα συμπεράσματα της 26ης και 27ης Οκτωβρίου, επιμένουμε ότι θα πρέπει για λόγους ανθρωπισμού να υπάρξει παύση και να υπάρξουν ανοιχτοί διάδρομοι, έτσι ώστε όλοι οι ευάλωτοι να φύγουν από την Γάζα, οι τραυματίες οι οποίοι έχουν υπάρξει να τύχουν της αναγκαίας ιατρικής διαχείρισης και να υπάρξει μία απολύτως ισόρροπη ανθρωπιστική δράση. Αυτό για εμάς είναι πρωτεύον. Όταν δεν αναφέρεστε στους Financial Times, δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές σας, αναφερθήκατε και σε κάποιες πηγές τις οποίες έχετε, από τις οποίες αντλήσατε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον κύριο Αμπάς, είχε μια εκτενή επίσης τηλεφωνική επικοινωνία, όπως γνωρίζετε, με τον κύριο Αμπάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμπέσαμε στο Κάιρο, κυρία Υπουργέ, και επίσης θέλω να σας πω ότι και στο ζήτημα του ανθρωπιστικού διαδρόμου του θαλασσίου, που όπως σας είπα έχει σημαντικά τεχνικά προβλήματα, και στα ζητήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, που είμαστε από τις πρώτες και μόνες χώρες που αποστέλουν απευθείας βοήθεια στην λωρίδα της Γάζας διά της όδευσης της Αιγύπτου, εμείς θα είμαστε πάντοτε στο προσκήνιο. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα συνεχίσω τις προσπάθειες μου στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αραβικού κόσμου να παρέχουμε καλές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των ανθρωπιστικών αξιών, τις οποίες θα υπηρετούμε και θα τις υπηρετούμε πάντοτε και με συνέπεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.